Επισκεφτήκαμε τον Περιφερειάρχη, τον Κώστα τον Αγοραστό, δύο πολύ σημαντικά έργα για την Περιφερειακή Ένωτα Κάρδεντσας. Ένα είναι το διοικητήριο, ένα έργο εμβληματικό, ένα κτίριο που θα έχει ενεργειακή αναβάθμιση Β, θα ανοίξει στην κατηγορία Β, κτίριο το οποίο δεν υπάρχει σε όλη τη Θεσσαλία. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι με την ολοκλήρωση του διοικητήριου και τη στέγαση των υπηρεσιών, η Κάρδεντσα θα αποκτήσει ένα κτίριο που της αξίζει. Ένα κτίριο το οποίο ήταν και ο πόθος, αν θέλετε, και η ελπίδα πάρα πολλών ανθρώπων εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Βρισκόμαστε λοιπόν στο στάδιο της υλοποίησης και της ολοκλήρωσης αυτού του πολύ σημαντικού έργου. Επισκεφθήκαμε και το πιστό γυμναστήριο Καρδέτσας, ένα έργο το οποίο πιστεύω θα αναβαθμίσει αθλητικά την περιοχή μας. Ένα έργο που θα μπορεί να την φιλοξενεί πολύ μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις που δεν μπορούμε τώρα λόγω του υφιστάμενου καθεστώτος. Το πώς είναι κατασκευασμένο αυτό το πιστό το οποίο λειτουργεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το κολυμπητήριο λοιπόν είναι έργο το οποίο το βρήκαμε, συγγνώμη, το πιστό γυμναστήριο είναι έργο το οποίο το βρήκαμε σταματημένο. Ήταν από τους μεσογειακούς αγώνες, θα έλεγα με την υπεράνθρωπες προσπάθειες και με συντονισμό ο Περιφερειάρχης μπόρεσε να ξεμπλοκάρει αυτό το έργο και να ολοκληρωθεί. Και πιστεύω ότι εντός των επόμενων μηνών θα δοθεί και προς χρήση για τις αθλητές της περιοχής μας. Σήμερα ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης έργα, τα οποία γύρω στα 150 εκατομμύρια ευρώ για την Περιφερειακή Ένωτα Καρδέτσας, αν βάλουμε μαζί και την ηλεκτροκίνηση Παλιοφάρσαλο Καλαμπάκας. Εδώ θέλω να πω ότι από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε, είχε δεσμευτεί ότι θα πρέπει να υπάρχει ισόρροπη ανάπτυξη σε όλη τη Θεσσαλία. Πιστεύω ότι με τέτοια έργα, καταρχήν, σηματοδοτούμε αυτό που λέμε ισόρροπη ανάπτυξη και ισόρροπη ανάπτυξη όχι εις βάρος αυτών που είναι πιο μπροστά από εμάς, αλλά κάνοντας έργα υποδομής τα οποία θα μπορέσουν, θα έλεγα, να απογειώσουν την περιοχή μας.